Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς πως να ακούσει. Καλησπέρα. Και πάλι δύο... σκύβουν τα κεφάλια και τα λοιπά. Κιλά υδρότα και τα λοιπά, έτσι. Ποτάμια υδρότας. Ποτάμια. Τους έβγαλε το λάδι. Ναι. Ο Λουτσέσκο είναι το μόνο σίγουρο. Μετά από 2,5 λοιπόν μέρες ξεκούρασης επιστρέφουν σήμερα οι παίκτες που πάω στην προετοιμασία. Έχουν μπροστά τους μία ακριβώς εβδομάδα πριν μπουν στο αεροπλάνο που θα τους μεταφέρει στην γειτονική Σόφια. Δηλαδή την άλλη Τετάρτη τέτοια ώρα θα πηγαίνουν προς αεροδρόμιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ίσως και λίγο αργότερα, γιατί δεν είναι απίθανο να γίνει εδώ η συνέντευξη τύπου και η τελευταία προπόνηση. Θα το δούμε Δευτέρα, Τρίτη, θα το ξέρουμε. Με δύο νέα πρόσωπα, 2,5 αν βάλουμε και τον Κούτσια που έκανε μια προπόνηση και στο φιλικό με τη Σαντάρ, Μπίσεσβαρ και Μπράτον Τόμας, ο οποίος είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη και περιμένουμε και την ανακοίνωση της απόκτησής του. Θυμίζω για ένα συν ένα χρόνο. Αν πιάσει κάποιους στόχους ο Νάρη, θα γίνει αυτόματα η ανανέωση. Δεν βγήκε το σενάριο να έχουμε, Κώστα, 4 νέα πρόσωπα στη σημερινή προπόνηση. Δεν βγήκε. Δηλαδή να είναι εδώ και ο Σωτέλ, εδώ και ο Νάρη. Αλλά λέω αυτό που είπα και χθες, δεν δείχνει τίποτα ικανό να χαλάσει τις μεταγραφές. Ο Νάρη περιμένει το τελικό OK. Κάποιες ψηλολεπτομέρειες απομένουν. Υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Φορτούνα, συμφωνία και του ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή, τον Γερμανό Εκστρέμ. Άρα μπήκε στην τελική ευθεία μετά από πάρα πολύ καιρό που κράτησε η όλη ιστορία. Λογικά θα έχουμε λευκό καπνό σήμερα, αύριο, την Παρασκευή. Φαίνεται πως φτάνει στο τέλος. Ένα σύριαλ που κούρασε λίγο, αλλά νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής θα είναι καλή επιλογή από αυτά που έχουμε δει και από αυτά που ξέρουμε. Ναι. Κάτι άλλο δεν μπορώ να πω, αν δεν το δούμε. Κάτσε να έρθει μία, γιατί έχει φοβηθεί το μάτι μας λίγο με τον Άρη. Κάτσε να έρθει και θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει και ο Γερμανός. Και το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση του Σωτέλδο. Λεπτομέρειες απομένουν για να πάρει το αεροπλάνο ο Βενεζουελάνος Εκστρέμ, ο οποίος προπονήθηκε χθες με την Τίκρες, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά. Και αυτός περιμένει να πάρει το OK, να πάρει 2, 3, 4 βαλίτσες και να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί. Θα δούμε μέχρι την Παρασκευή που πάω δηλώνει τη λίστα, εάν είναι μέσα σε αυτή και οι δύο, και ο Νάρη και ο Σωτέλδο. Ναι. Προέχει φυσικά να υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Για τη λίστα, αύριο θα το αναλύσουμε, Κώστα, για να καταδείξουμε και το θέμα που υπάρχει με τους πολλούς ξένους. Ναι, το όντως. Αφήνουμε για αύριο. Θα σας πω με λεπτομέρειες ποιοι είναι οι ξένοι, ποιοι θεωρούνται γηγενείς εντός κλαμπ, ποιοι γηγενείς εκτός κλαμπ, τι μπορεί να κάνει ο Λουτσέσκου και ποιους πρέπει να αφήσει απ' έξω, γιατί πρέπει να αφήσει. Ας τα αφήσουμε για αύριο, καθώς έχουμε χρόνο. Την Παρασκευή, θυμίζω, τελειώνει η προθεσμία και για τον ΠΑΟ και για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στον δεύτερο αποκριματικό γύρο του Conference League και φυσικά για τον Άρη. Λοιπόν, τώρα, εφόσον ολοκληρωθούν θετικά οι δύο κινήσεις που ξαναλέω θα ολοκληρωθούν, ο ΠΑΟ κλείνει τον πρώτο κύκλο των μεταγραφών, αφήνει 2-3 κινήσεις που θα κάνει τον Αύγουστο, το λέμε εδώ και 3 εβδομάδες, χωρίς να έχει μεγάλη πίεση και περιμένοντας να ανοίξουν οι αγορές και να βρεθούν παίκτες που δεν υπολογίζονται από τις ομάδες τους, γιατί όπως και στο ελληνικό μπάσκετ, έτσι και το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί κόστα να προσελκύσει παίκτες πρώτης γραμμής που υπολογίζονται τις ομάδες τους. Ναι. Δεν περνάνε ούτε απ' έξω. Μόνο για διακοπές, μια Σαντορίνη, καμιά Μύκονο, Επτάνησα ενδεχομένως. Καμιά Χαλκιδική. Αλλά... Χαλκιδική. Όχι τόσο. Καλαμάτα πιο πολύ. Γνωστή. Στο γνωστό ξενοδοχείο. Εντάξει, της Καλαμάτας, ένα το κορυφαίο της Ευρώπης. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα είναι σε εγρήγορηση για ένα στόπερ, γιατί νομίζω μέσα στον Αύγουστο λογικά θα αποχωρήσει ο Μικάηλ. Υπάρχει πάντα το θέμα ανοιχτό του Κούρτης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η ιστορία με τον Σλοβαίνο. Εάν ο ΠΑΟΚ τον παραχωρήσει, θα πρέπει να κινηθεί ασφαλώς για ένα πρωτοκλασάτο κεντρικό χαφ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όσους θεωρούν φύρα τον Κούρτιτς. Δηλαδή, ώρες-ώρες πραγματικά απορώ με ορισμένους.
και παραγωγούς και οπαδούς. Δηλαδή, ο παίκτης που πέρσι σε κάποια φάση κρατούσε τον ΠΑΟΚ μόνος του. Σωστά. Όχι σε όλη τη χρονιά, αλλά και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Ξαφνικά έγινε η φύρα που ο ΠΑΟΚ πρέπει να απαλλαγεί από αυτόν. Αυτό πάλι. Είναι φοβερή ορισμένη. Είναι φοβερή ορισμένη. Και το κακό είναι ότι ορισμένοι από αυτούς έχουν και μικρόφωνο, Κώστα. Αυτό είναι παρελκόμενο της όλης κατάστασης εδώ στην πόλη. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν να πατήσουν στην Τούμπα 30 χρόνια, άνθρωποι που δεν έχουν καμία επαφή με το ρεπορτάζ, και ξέρεις πάντα η ένστασή μου, νομίζω και εσύ τι άποψη είσαι, δεν είναι απαραίτητο να τους αρέσει όλους ο Κούρτιτς, ο Κούσης και οποιοσδήποτε άλλος. Αλλά πες μου και δύο επιχειρήματα, ρε φίλε. Αυτή η απαξίωση και ο βετεράνος και ο αργός και να σηκωθεί να φύγει και... Τέλος πάντων, λυπηρό φαινόμενο που το έχω πάρει απόφαση, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε από αυτό. Απλά ξέρεις τι, υπάρχουν κόσμοι που παρασύρεται διαβάζοντας τον κάθε πιθανό και απίθανο, και όταν διαβάζει ότι ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Καβάνι ή τον Πίτσι, μετά απογοητεύεται με τον Καλέντ Νάρεϊ ή τον Μπράντον Τόμας. Σωστά. Και τζάμπα χαλιούνται βασικά οι ίδιοι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική επειδή κάποιος είπε να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Καβάνι. Αλεξάνδρε, πότε μπορεί, αλλά τον Καβάνι τον ίδιο δεν μπορεί να τον πάρει. Τέλος πάντων, μπήκαμε σε μια εβδομάδα αγωνιστικής δράσης για ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Εγώ εξακολουθώ να τον έχω έτσι στο μυαλό μου. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα πιο ποιοτικός από τους Βούλγαρους, που και αυτοί έχουν θέματα με τραυματισμούς και εξ αρχής είχαν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να ρίξουν χρήματα στο παζάρι, γιατί παρότι δεν είναι πλέον με τη κοιλιά στο λαιμό η Λεύσκη να κινδυνεύει με υποβιβασμό, με χρεοκοπία, δεν είναι αυστηρά τα οικονομικά της. Και περιμένουμε ένα μάτς πολύ υψηλών απαιτήσεων και ειδικών συνθηκών. Μία εβδομάδα και μία μέρα από τώρα, τη στιγμή, Κώστα, που αντιλαμβάνει το καθένας τι ακριβώς γίνεται στο λιμάνι με τον Κλάτεμπεργκ. Χαμός. Δηλαδή από χθες, πολύ, πολύ μανούρα. Πολύ άγχος, πολύ κάψα. Και πιστεύω έχει καταλάβει και ο τελευταίος τι έχει γίνει με τον Γκλάντεμπεργκ ή γιατί τον θέλει ο Ολυμπιακός τόσο. Τόσο πολύ. Ένας Ολυμπιακός που σε κάποια φάση είχε ανοιχτά δηλώσει δημόσια ότι αποσύρουμε, λέει, τη στήριξή μας στον Γκλάντεμπεργκ. Και λίγους μήνες μετά, δηλαδή τι να σου πω, αδερφός του Βαγγέλη Μαρινάκη να ήταν, να λεγόταν ξέρω εγώ Μπάμπης Μαρινάκης, αρχιδιετής, τέτοια αγάπη και τέτοια κάψα να μείνει. Και είναι φοβερό που οι ομάδες της Σούπερ Λίγκας θα το κρατήσουν για σύμβουλο, λέει, διαιτησίας ή κάτι τέτοια. Φοβερό. Για να παίρνει 200.000 ευρώ. Να κάνει τι, ρε παιδιά, ο Κλάτεμπεργκ. Δηλαδή τόση κάψα πια να μείνει. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που το καταστατικό της Super League είναι αυτό και με ενισχυμένη πλειοψηφία μπορεί να περάσουν τέτοιες αποφάσεις. Απλώς εγώ το έλεγα και χθες. Εξακολουθώ να έχω την απορία τι άλλαξε και από τις 10 ομάδες που τον ψήφισαν, οι 8 έσκυψαν τα ρούχα τους να φύγει ο Κλάτεμπεργκ. Και πολλές ανακοινώσεις και βολές και πειρά εναντίον του Κλάτεμπεργκ, ξαφνικά θέλουν Κλάτεμπεργκ. Απάντηση δεν μπορώ να πάρω από καμία ομάδα. Και τον Ολυμπιακό ξέρουμε. Είναι το τοπίο ξεκάθαρο. Οι άλλες ομάδες, γιατί ξαφνικά αυτή η αγάπη για τον Κλάτεμπεργκ, αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει, πραγματικά θα χαρώ πολύ να ακούσω μια απάντηση. Αυτά και για τον Κλάτεμπεργκ. Είναι διασκεδαστικά τα πρωτοσέλιδα και τα κείμενα που κάνουν λόγο και για πραξικόπημα του Μπαλτάκου. Γιατί ξέρεις, μπορούν να κάνουμε κουβέντα, Κώστα, εάν νομιμοποιείται η ΕΠΟ να αποφασίζει για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν είναι ηθικό, αν είναι σωστό. Γιατί όντως οι ομάδες της Super League βάζουν τα χρήματα για να κινηθεί το σύστημα της Super League. Αλλά από τη στιγμή που ο κανονισμός είναι έτσι, πρέπει να είσαι βλάκα για να μιλάς για πραξικόπημα. Αν είναι σωστός ο κανονισμός ή όχι, ξαναλέω, είμαι ανοιχτός να κουβεντιάσω. Μπορεί να είναι λάθος. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίζει πιο πολύ η Super League για τη Super League. Αλλά από τη στιγμή που ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, το να έχεις μικρόφωνο, πένα ή να είσαι παράγοντας και να μιλάς για πραξικόπημα, εάν μη τι άλλο, είναι γελίο. Το μυαλό. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Δεν έχει κλείσει. Και το κλείνω λέγοντας ότι πραγματικά μου φαίνεται σενάριο κωμωδίας, πώς θα ακούω τον Βαγγέλη Μαρινάκη να λέει θέλω γραφείο στην ΕΠΟ για να μπει μια τάξη, λέει, επιτέλους. Εντάξει, είναι πραγματικά αστείο να μπαίνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο ρόλο του ανθρώπου που θα σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και πάμε παρακάτω.
τα διαρκεία, εντάξει, κινούνται με ικανοποιητικό ρυθμό. Περιμένουμε και μια ενημέρωση σήμερα, αύριο, από την ΠΑΕΠΑΟΚ για το πόσα πουλήθηκαν. Και γενικότερα από σήμερα, ξαναλέω, μπαίνουμε σε ρυθμούς λεύσκη από σήμερα το απόγευμα, με τον Ολιβέρα φυσικά να είναι εκτός, τον Ελ Καντουρί να είναι εκτός. Νομίζω ότι Φώτερ θα μείνουν εκτός λίστας και θα διευκολύνουν λίγο το έργο του προπονητή για να μην αφήσει άλλους. Ναι. Αλλά ξαναλέω, θα το πούμε και αύριο αναλυτικά τι μπορεί να δει, τι πρέπει να δηλώσει κάθε ομάδα και πού είναι το πρόβλημα του, του ΠΑΟ. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, μακάρι να μείνει η κατάσταση έτσι. Μακάρι και ο Κάλεν Τόμας και ο Μπίζεσβαρ να είναι σε ικανοποιητική φυσική κατάσταση και αγωνιστική ετοιμότητα. Για τον Μπράντον Τόμας είμαι σχεδόν σίγουρος, καθώς ήταν ενεργός. Για τον Μπίζεσβαρ έχω μια αμφιβολία για το ποια είναι η αγωνιστική του κατάσταση. Αν και νομίζω ότι θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει στη Σόφια, λόγω και της αγάπης που του έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτά σε γενικό πλαίσιο. Τώρα, αν έχεις κάτι ειδικό, εδώ είμαστε. Όποτε ακούω πάντως Μπράντον Τόμας, μετά λέω ότι όλο και θα πει ο Άρης Λυκογιάννης συνεχίζει τις έρευνες. Είναι φοβερό, ναι, είναι φοβερό αυτό που λες. Και στο δικό μου το μυαλό έτσι είναι. Ο Μπράντον Τόμας και ο Μπράντον Τόμας, λέω τώρα, θα πει ότι είναι δυναμικό στα rebound. Και βλέπεις ένα τύπο κλασικό ποδοσφαιριστή Ισπανό. Τατουάζ, ξανθό μαλλί κτλ. Θα μπορούσε όμως να είναι και μπασκετμπολίστας. Δηλαδή υπάρχει μια ταινία με τον. Πώς λέγεται, να δείτε. Στο Netflix που παίζουν και αρκετοί επαγγελματίες παίκτες. Τώρα κόλλησε. Καινούργια ταινία είναι και ο πρωταγωνιστής κάπως έτσι είναι. Το Hustle. Τατουάζ, το λέμε. Το Hustle, λες. Το Hustle. Ναι, το Hustle. Με τον Adam Sandler. Ναι. Μπασκετική ταινία. Έτσι, μπασκετική. Φαντάζομαι την είδες. Δεν είναι έργο τέχνης. Θα μείνει στην ιστορία, αλλά. Συμπαθητική είναι, ναι. Καλοκαιριάτικα την βλέπεις, μια χαρά. Θυμίζει λίγο τον πρωταγωνιστή, έτσι δεν είναι. Ο Μπράντον Τόμας. Γι' αυτό γεμάτος τατουάζ, μακάρι να αρχίζει να φορτώνει γκολ τις αιστείες για να του συνδυάζουμε περισσότερο με ποδόσφαιρο. Πάντως, η έξωθεν καλή μαρτυρία είναι καλή. Δηλαδή, από συμπατριώτες του, από τα βίντεο, όσο και αν δεν είναι εμπορική μεταγραφή. Αλλά εγώ ξαναπεί την πρώτη στιγμή, δεν μπορώ να κρίνω ένα ποδοσφαιριστή πριν καν αγωνιστή και δεν είναι το πρωτάθλημά μας top της Ευρώπης για να είναι τόσο υψηλά τα στάνταρ. Αλλά ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα τώρα που μιλάμε με τον τραυματισμό του Ολιβέρα, έχει θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και μια χαρά είναι και ο Κούτσιας, είναι και ο Μπράντον Τόμας και πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ. Υπάρχει θέμα και μακάρι να είναι η τελευταία τυχεία για τον Ολιβέρα, γιατί Κώστα, αν το απομονώσουμε και το δούμε εντελώς ψυχρά το όλο θέμα, πέρσι δεν αγωνίστηκε σχεδόν καθόλου. Σωστά. Ο Πορτογάλος και φέτος με το καλημέρα τραυματίστηκε, αλλά ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν τον έχει δει. Και είναι τα ψηλότερα συμβόλαια, είναι κοντά στο εκατομμύριο το συμβόλαιό του. Αλλά επίσης λίγο το ξαναγυρνάω, το συνδέω με τα προηγούμενα, επίσης είναι χαζό για μένα να ακούω ανθρώπους που έχουν μικρόφωνο ή οπαδούς να καταφέρονται εναντίον του Πορτογάλου και να το λένε, ας πούμε, ότι είναι ευπαθείς στους τραυματισμούς. Παιδιά, μιλάμε για γονατιά στα πλευρά. Ναι, όντως. Και όχι τον Τάντα, αυτό είχα πει την πρώτη στιγμή. Τι ευπαθείς τώρα, Τάντα. Αυτό ο οποίος είναι 1,90, ναι. Είναι δυνατό παιδί, βγήκε με το γόνατο και βρήκε στο πλευρό του Ολιβέιρα. Πόρε, και εσύ, και εσύ, Ρικοτάρσκι, αυτό ανέγει. Ζομπά. Μα στην αρχή, επειδή ήμασταν μπροστά, είχα πει εγώ από την προπόνηση ότι δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο νευρικός ο Ολιβέιρα, γιατί πραγματικά έγινε έξαλλος. Οφ. Αλλά αποδείχθηκε ότι κάτι ήξερε παραπάνω ο Ολιβέιρα που έγινε έξαλλος. Εντάξει, αλλά αυτοί που έχουν μικρόφωνο, αυτοί που έχουν πληκτρολόγιο, να τους βάλουμε απέναντι στον Κοντάρσκι, να βγει λίγο με το γόνατο για να δούμε κάτι λίγο μετά. Τέλος πάντων, είμαστε στην εποχή της κακίας και της ναι, εντάξει, ναι, όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζει κάποιος ότι με το να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους, ξεχωρίζει, θα κάνει καριέρα ή θα κερδίσει 10 likes στο Facebook. Τέλος πάντων, πάλι έπεσε στο ολίσθημα να σχολιάσω ανθρώπους που πρέπει να σχολιάζουμε. Ας μείνουμε στα ποδοσφαιρικά. Νομίζω ότι πήραν οι παίκτες σημαντικές ανάσεις 2,5 μέρες για να μπουν ξανά στις προπονήσεις, οι οποίες προπονήσεις ασφαλώς και θα είναι
προσαρμοσμένες στο παιχνίδι που περιμένει ο ΠΑΟΚ να δει από τη Λεύσκη. Μια ομάδα γρήγορη, μια ομάδα με ενθουσιασμό, μια ομάδα και με εμπειρία και με νεαρούς ποδοσφαιριστές και μια ομάδα που θα έχει 20.000 κόσμο στο πλευρό της. Κώστα λέει, μη ρίχνετε την ακροαματικότητα, λέει με το Στέργιο, μιλήστε λέει για μπάσκετ. Για μπάσκετ θα εξεφτεί, θα πέσει κεραία στο χορτιάτι. Η εκπομπή λέει κάνει κοιλιά, λέει, μιλήστε για μπάσκετ. Η μέρα χωρίς μεταγραφών για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι κάνει και ο Λυκογιάννης και ο Χατζόπουλος. Κάτι συμβαίνει. Δύο προηγούμενες ημέρες, σήμερα δεν βλέπω κάτι. Μας έχουν καλομάθει τα παιδιά και σήμερα, ναι, τι γίνεται, παιδιά. Πήγαμε για καναμπάνιο, τα φορτώσαμε στον Κόκορα. Τι συμβαίνει. 12 ομάδες θα είναι, Κώστα, στη νέα σεζόν. Είναι αυτό μια εκτίμηση που ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι πιο έτσι. Κοίταξε, σήμερα για να δώσουμε και την είδηση, πριν από λίγο η ΕΟΚ έστειλε χαρτί στον Εσάκε, με το οποίο του λέει ότι κοίταξε, μπορεί το ψυχικό να είπε ότι δεν μπορεί να παίξει, όμως είσαι υποχρεωμένος να στείλεις χαρτί στους επόμενους επιλαχόντες και όχι να κάνεις πρωτάθλημα με 12. Αν και οι επόμενοι πούνε όχι, τότε πηγαίνει σε διαδικασία wild card η κατάσταση. Και αν και στη διαδικασία wild card δεν εμφανιστεί κανείς, τότε θα πάει 12. Η ΕΟΚ δηλαδή δεν συμφωνεί με το 12. Το ακούω πολύ καλά στα αυτιά μου και σωστό. Ο ΕΣΑΚΕ θέλει το 12 Στέργιο για να μοιραστούν τα λεφτά περισσότερο από τα τηλεοπτικά. Είναι μια ομάδα λιγότερα. Του χρόνου θα γίνει 10 όμως. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, πριν από 2 χρόνια ήμασταν 14, πέρσι 13, σωστά. Αν πάμε στο 12 και κάθε χρόνο χάνουμε και έναν, θα έχουμε πρωτάθλημα 6 ομάδων με 5 γύρους, ας πούμε. Δεν γίνεται. Αυτό που λέει η ΕΟΚ. Εγώ νομίζω ότι είναι το πλέον σωστό. Είναι και είναι αυτό που λέει και ο κανονισμός βασικά. Έτσι, και εδώ που τα λέμε, μπορεί οι ομάδες να έχουν δείξει μια αδυναμία και στην Α2 βεβαίως, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορείς από μόνος να λες θα κάνω πρωτάθλημα με 12 ομάδες, αφού ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να καλέσει και τον επόμενο. Δηλαδή ο επόμενος γιατί έπαιζε τόσο καιρό στην Α2. Θεωρείτε ότι στην Α2 υπάρχει έστω μία ή δύο ομάδες που θα δεχτούν τη wild card ή την πρόσκληση? Νομίζω ότι το τρίτο, να πούμε, ο επόμενος δεν θα δεχθεί, δεν μπορεί. Το μεσολόγιο όμως που είναι η μεθ επόμενη ομάδα που έχει το δικαίωμα πρόσκλησης, το σκέφτεται. Έχει ξαναπαίξει το μεσολόγιο άλλωστε πέρσι. Είναι η ομάδα που είχε την κυρία πρόεδρο. Έτσι, ο Χαρέλος Τρικούπης, το μεσολόγιο. Λοιπόν, ναι. Τη Βασιλική Μπελέκου. Σε κάθε περίπτωση το μεσολόγιο το σκέφτεται, λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρουμε αν μπορεί και τα λοιπά, γιατί και εκεί οι άνθρωποι έχουν τα ζητήματά τους. Ο Ηρακλής είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται πρόσκληση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παίζει μόνο του όπου θέλει. Όπου θέλει, παίζει μόνο του ο Ηρακλής. Δεν χρειάζεται πρόσκληση. Ο Ηρακλής βάσει του κανονισμού. Να μείνει όμως εντός ελληνικών συνόρων, μην πάει σε άλλο πρωτάθλημα. Βάσει του κανονισμού, ο Ηρακλής δεν μπορεί να πάρει πρόσκληση. Ο Ηρακλής τοποθετείται τελευταίος στην κατάταξη των ομάδων που θα συμμετέχουν στην Α2 αυτή τη στιγμή. Επειδή έχει υποβαστεί από την Α1, αυτό λέει ο κανονισμός. Μπαίνει τελευταίος. Δηλαδή πρέπει, κανονικά θα έπρεπε να πάρουν πρόσκληση όλες οι ομάδες οι 13 από πάνω, να πούν όλες όχι και να πάνε στον Ηρακλή και να πει ο Ηρακλής ναι. Που δεν μπορεί να πει ο Ηρακλής ναι, γιατί ο Ηρακλής θέλει να πάρει αδειοδότηση. Είναι ΚΑΕ και δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση. Οπότε ο Ηρακλής έχει άλλα μονοπάτια να περπατήσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το σενάριο και για συμμετοχή σε χαμηλότερη κατηγορία ή ναι, κάτι που δεν. Για τη Β' Εθνική. Β' Εθνική. Πώς θα καταφέρατε πάλι, ρε Κώστα, τέτοιο χάνει μια δεκαετία, πώς θα πάρει το 9 χρόνια. Και όχι μόνο Β' Εθνική, υπάρχει και το σενάριο ακόμη πιο χαμηλά. Με το σπαθί μας, περήφανα κτλ. Τοπικό. Η ομάδα της Καλλικράτειας, όπως το ποδόσφαιρο. Τοπικό τι, κάτι δηλαδή, τι τοπικό. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, αν προσπαθήσει να παίξει με τον νέο ερασιτέχνη, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει, στον οποίο έχουν μεταφερθεί όλα τα τμήματα. Και έμειναν τα χρέη στον παλιό ερασιτέχνη και σώθηκε έτσι ακίνητη περιουσία. Να τα πω πολύ περιληπτικά. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ένα νέο σωματείο, γιατί ο νέος ΓΣΥΓΜΑ Ηρακλής είναι νέο σωματείο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ξεκινάει από τη χαμηλότερη τοπική κατηγορία. Ένα νέο σωματείο. Εγώ και εσύ, δηλαδή, αν κάνουμε μια ομάδα. Γάμα 2 ΕΚΑΣ, Στέργιο. Και τώρα εδώ. Μιλάμε για τόσο μιλάμε για χαμηλά το χαμηλών, όχι απλά πρώτη ΕΚΑΣ, ας πούμε. Εντάξει, μιλάμε για τέρμα βάθος. Τέρμα βάθος, γάμα 2, όπου παίζουμε εγώ και εσύ. Εσύ τα εργαζόμενοι παίζουν άνω του 40 για να είναι σε φόρμα. Ναι, ο Βελεροφόντης, τα Στέρια Χαριλάου και η Θύελα Νεάπολης. Κώστα, καταφέρατε, Κώστα.
Όχι εσείς, αυτοί που είχαν τα ενία δηλαδή. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, αποδεικνύεται πως από πολλές ομάδες και ιστορικές και λιγότερο ιστορικές, ότι αν δεν έχεις μεγαλομέτωχο που να είναι εντάξει και νοικοκύρης και να μην κάνει προς πίσω. Και να ξέρει και να είναι αποφασισμένος και να έχει γύρω του κόσμου που να ξέρει και να έχει και κάποια οικονομική δυνατότητα, έτσι. Και να μην ανοίξει το ταμείο παραπάνω από ό,τι αντέχει ο ίδιος. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν. Γι' αυτό και να κλείσουμε να πούμε ότι είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ που έχει τον Θανάση Χαρτζόπουλο. Τον ευχαριστούμε όλοι εμείς, η μπασκετική γκρίνη του ΠΑΟΚ. 100%. Αυτό είναι αναφυσβήτητο. Δεν μας αρέσει ο ένας Αμερικανός και ο άλλος Αμερικανός. Καλά, αυτά τώρα εντάξει. Όλοι θέλουμε να είχαμε ξανά παίκτες όπως ο Λέντερσον και ο Πάντεπερ και ο Άντωνι Πόνερ και όλοι αυτοί που πέρασαν, αλλά ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο αυτό με τον μπάσκετ να ξεκαθαρίζει, γιατί χρόνο με το χρόνο νομίζω το ενδιαφέρον μειώνεται και είναι πολύ στενάχωρο. Μα τώρα ο άλλος τώρα έκανε ολόκληρη προσπάθεια στην Α2, ανέβηκε στην Α1 και λέει ότι δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και πρέπει να είμαστε και κάπου ρεαλιστές. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Είναι πιο τίμιο ναι, αυτό να παίξει. Είναι τίμιο. Φυσικά. 10 οικογένειες υπαλλήλων και 10 ναι. Αμερικάνους να το πει απλήρω και να έχει 50 μπάνες σε 2 χρόνια. Μα πώς να παίξει όταν το μπάσκετ όμως του ζητάει εγγυημένο μπάτζετ 800.000 ευρώ και εγγυητική 60.000 κλειδωμένη, ας πούμε, για 6 μήνες. Δηλαδή τώρα το ψυχικό για να παίξει πρέπει να κάνει εγγυητική 60.000, να παρουσιάσει ένα budget, ένα business plan τέλος πάντων με εγγυημένα 800.000, πού θα βρει τώρα μια ομάδα εγγυημένα. Αν δεν έχεις όμως, αν δεν έχεις 60.000 για να βάλεις εγγυητική, τι πας να κάνεις την Α1 όμως. Είναι η άλλη όψη νομίσματος. Σωστό, αλλά... Το 800.000 το συζητάω, δηλαδή μπορεί να πει κάποιος να πει ότι έχω 5 τυρικάδες που είναι μάγοι και δεν χρειάζεται να το πάω στο 800 και βγάζω και με 500. Και με 300. Αλλά η εγγυητική τώρα, εντάξει, το ποσό δεν είναι κάτι τρομερό. Το 60, δηλαδή. Στέργιο, 60 χιλιάρικα είναι. Καλή δύναμη σε όλους, ναι. Όντως. Λοιπόν. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ, Στέργιο. Ό,τι νεότερο θα σε έχουμε πάλι. Να είσαι καλά. Βεβαίως.